αρχή, εγώ θα έλεγα, που προβάλλει, ακολουθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, στο σύνολό της θα έλεγα, με την κατάσταση, το κλίμα και την πολιτική που προβάλλεται από την πλευρά του κόμματος. Διότι η κυβέρνηση εμφανίζεται με μια φωνή να λέει πάω για μια συμφωνία που να είναι έτσι, που να είναι αλλιώς κτλ. Επιδιώκω ευρώ κανονικά. Και το μισό κόμμα 45% σου λέει ρίξει. Θα σας παραπέμψω στην απόφαση. Πολιτικού τώρα. Έτσι. Θα σας παραπέμψω στην απόφαση την τελευταία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ψηφίστηκε με τεράστια πλειοψηφία. Το ότι κατέβηκε τροπολογία από μεριά στελεχών του κόμματος, τροπολογία επί του κειμένου που ψηφίστηκε σχεδόν από όλους. Το ότι κατέβηκε τροπολογία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούν σχεδόν η πλειοψηφία, θα έλεγα, των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους κεντρικούς άξονες διαπραγμάτευσης που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Η συζήτηση γίνεται για το κατά πόσο η οποιαδήποτε συμφωνία, που επειδή θα είναι συμβιβασμός, δεν είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι οι προεκλογικές του εξαγγελίες, συμβιβασμός. Σημαίνει ότι κάνεις και πράγματα που δεν είναι δικά σου, δεν συμφωνείς, αλλά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας τα αποδέχεσαι. Κατά πόσο λοιπόν η συμφωνία αυτή είναι πολιτικά διαχειρίσιμη? Διότι είναι, αν υπάρχουν δυνάμεις που έχουν και αντιπροσώπευση στο κοινοβούλιο, οι οποίες λένε ότι εγώ, παιδιά, το όριό μου είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και το πρόγραμμα της κυβέρνησης δεν θα είναι το περιβάλλον της συμφωνίας. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης για να υλοποιηθεί, σε ορίζοντας τετραετίας, χρειαζόμαστε μια συμφωνία η οποία θα είναι βιώσιμη και η οποία θα βάζει τέλος στη λιτότητα. Και δεν θα ανακυκλώνει όλα αυτά τα προβλήματα που είδαμε την προηγούμενη περίοδο. Θα είναι λοιπόν βιώσιμη, θα δίνει λοιπόν το χώρο στην κυβέρνηση για να μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, αφού θα είναι συμβατή με τις κόκκινες γραμμές που ίδιος ο ελληνικός λαός έχει θέσει, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για την ψήφισή της. Θα βρεθούν τα χρήματα, κυρία Ζουγκού. Πάμε για νέο πακέτο. Για τρίτο πακέτο στην πραγματικότητα, διότι εμείς κινδυνεύουμε με ασφυξία, όπως βλέπετε, χρηματοδοτική. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά? Λέτε για το πακέτο της Θεσσαλονίκης, λέτε για το πρόγραμμα, ωραία πράγματα, φρουφρού αρώματα. Αυτά δεν γίνονται στην πραγματική ζωή. Γίνονται σε έναν φαντασιακό κόσμο. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα νούμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό. Είμαστε σε πολύ μεγάλη απόσταση από τους εταίρους μας και εσείς μου λέτε θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, θα δούμε τι θα γίνει. Συγκεκριμένα πράγματα. Σας είπα ότι συμφωνία δίνει συμφωνία το χώρο για να μπορέσει να εφαρμοστεί. Με φορολογικά σκληρά μέτρα θα έχετε πρόβλημα να τα περάσετε στην κοινωνική σας ομάδα. Γι' αυτό συζητάμε. Στελέχη σας το λένε αυτό. Το λένε οι κακοί δημοσιογράφοι. Νομίζω ότι που εξοφλείτε μια κακή συμφωνία που δεν είναι στη διάθεση. Προεξοφλώ μια συμφωνία με μέτρα. Εσείς λέτε ότι δεν θα έχει μέτρα η συμφωνία. Οριζόντια μέτρα. Κύριε οικονόμου, τα μέτρα τα οποία συζητάει η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι μέτρα τα οποία θα επιβαρύνουν τα χαμηλά και τα ασθενέστερα στρώματα. Είναι μέτρα τα οποία θα αναδιανέμουν τα φορολογικά βάρη. Είναι μέτρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είναι μία από τις επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης, μιλάμε σε οριζόντα διετίας για 10 δις σχεδόν λιγότερα μέτρα, αυτό από μόνο του δίνει ανάσα στην οικονομία και δίνει χώρο στην ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να πάρει μέτρα τα οποία δεν θα έχουν επιβάρυνση. Άρα από την άποψη αυτή εμείς, και ως χώρα και ως κυβέρνηση, εμείς κλείνουμε τη συμφωνία, ενώ κλείνουμε τη συμφωνία για την περίοδο αυτή, συνεννοούμαστε καλώς εχόντων των πραγμάτων για το χρέος και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Ούτε λεφτά θέλουμε, ούτε τίποτα. Έτσι, για μετά τον Ιούλιο, θέλω να πω. Επιδιώκει η κυβέρνηση δηλαδή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι αυτά που συζητάμε είναι last year. Είναι λεφτά που μας χρωστάνε από την προηγούμενη φάση. Τώρα είναι γέφυρα, είναι κλείσιμο του. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Είναι λεφτά μιας προηγούμενης φάσης. Δεν είναι να μας πουλήσει κανείς την ιστορία ότι ξέρετε, σας δίνουμε βοήθεια καινούργια λεφτά. Είναι παλιά λεφτά. Αυτή τη στιγμή πάντως αυτό που προέχει, καταλαβαίνετε, είναι να κλείσει η συμφωνία. Καταλαβαίνω απολύτως. Λέω όμως ότι επειδή κάνετε μια. Και να λυθεί το ζήτημα του χρηματοδοτικού. Αυτό έχετε δίκιο. Τη αναπτυξιακή προοπτική κτλ. Άρα θα πρέπει να πάρουμε νέο δάνειο. Ναι, η κυβέρνηση είναι στη γραμμή. Κλείνουμε με το θέμα αυτό τη συμφωνία σε όποιες φάσεις. Όλο μαζί, μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είναι εκεί το θέμα μας. Κλείνουμε με αυτό το θέμα τη συμφωνία και τελειώσαμε. Δεν θέλουμε άλλα λεφτά, δεν θέλουμε πρόσθετους πόρους, δεν θέλουμε τι. Χρηματοδοτικό πρόβλημα υπάρχει
Αλλά σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να λυθεί και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει για κανένα νέο δάνειο. Ναι. Οπότε πρέπει να τελειώσει αυτή τη στιγμή η συμφωνία. Πρέπει να μπει, επαναλαμβάνω, και θα μπει η προοπτική της αναδιάρθρωσης του χρέους και τα αναπτυξιακά μέτρα. Ακριβώς αυτό. Και από εκεί και πέρα, η πεποίθησή μας είναι ότι μια τέτοια συμφωνία μπορεί να δώσει πραγματικές ανάσεις στη χώρα. Εσύ ή το κόμμα, ας πούμε, έχει ένα προβληματισμό για το κατά πόσο μια συμφωνία που είναι συμβιβασμός, έτσι, το λέει και η ίδια κυβέρνηση, έντιμος, αλλά συμβιβασμός, πρέπει να οδηγήσει την κυβέρνηση σε μια απόφαση να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης επί του συμβιβασμού. Διότι πριν από 4 μήνες δεν μιλάγαμε για συμβιβασμό, μιλάγαμε για το πρόγραμμα. Κατανοείται πάντως ότι αν ήταν να πάμε σε μια συμφωνία η οποία δεν θα ήταν συμβατή με τις κόκκινες γραμμές, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει εδώ και μήνες. Η συμφωνία καθυστερεί ακριβώς επειδή υπάρχει διαφωνία. Και ακριβώς επειδή η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Και αν δεν συμφωνήσουμε. Εάν δεν συμφωνήσουμε, αυτό που εγώ θα το συμφωνώ και αυτή τη στιγμή. Εγώ θα το εκεί ότι είναι. Πιέζονται και οι δανειστές να βρεθεί μια λύση και να κάνουν και αυτές τις υποχωρήσεις τους, γιατί η ελληνική κυβέρνηση όντως έχει κάνει πολύ σημαντικές υποχωρήσεις. Αλλά επειδή αυτές οι υποχωρήσεις που έχουν γίνει στις διαπραγματεύσεις είναι συμφωνημένες, δεν είναι και το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι είναι συλλογικές οι αποφάσεις που παίρνονται και αυτοί που διαπραγματεύονται και υπουργός οικονομικών. Αν υπάρχει θέμα εκλογών, κυρία Σβίγκου, σε μια δύσκολη συμφωνία, το θέτουν στελέχη σα ανοιχτά. Ότι αυτό, σε μια πιθανή δύσκολη συμφωνία, έως βέβαιη, γιατί η εύκολη συμφωνία δεν θα υπάρχει, ξεκάθαρα πράγματα, πιστεύετε ότι είναι πιο έντιμο να πάει η κυβέρνηση σε εκλογές για να ξεκαθαρίσει το τοπίο? Αυτό που λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν ρωτούνται εδώ και πάρα πολλούς μήνες για τις εκλογές και για το δημοψήφισμα, είναι τι θα γινόταν σε μια περίπτωση αδιεξόδου με τους δανειστές. Εμείς παρόλα αυτά δεν δουλεύουμε για το αδιέξοδο, δουλεύουμε για τη διέξοδο στις διαπραγματεύσεις και προφανώς δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και ειδικά μια κυβέρνηση όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων δεν μπορούν να φοβούνται την ετοιμιγορία. Ως τέτοιες λοιπόν μπαίνουν εκεί εκλογές και το ζήτημα των εκλογών και το ζήτημα του δημοψηφίσματος, αλλά από την άλλη δεν γίνεται να κάνουμε πολιτική με βάση τέτοια υποθετικά σενάρια, ειδικά τις τελευταίες μέρες που ένα πολιτικό κόμμα και η κυβέρνηση κάνει το σχεδιασμό της. Έχει τις εναλλακτικές, σκέφτεται πώς θα αντιδράσει τη μία ή στην άλλη περίπτωση, δεν περιμένει τελευταία στιγμή. Γι' αυτό ερωτάστε. Ρωτάστε για το αν υπάρχει σχέδιο Α, σχέδιο Β. Εντάξει, αυτή το σχόλιο που σας έκανε είναι επειδή ρωτούμαστε επί 3 μήνες για τις εκλογές και για το δημοσίευμα. Το ανοίξατε εσείς πρώτη γι' αυτό.